πολυκλαδικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας στο Ιράν. Πρεμιέρα για τον γιγαντιαίο αντιαρματικό πύραυλο Χάιντερ εμβέλειας 30 χιλιόμετρων. Σε μια ακόμη επίδειξη της όλο και αυξανόμενης τεχνολογικής πρόοδου του, το Ιράν πραγματοποίησε λοιπόν δοκιμαστική εκτόξευση ενός μεγάλου πυράβλου αέρος εδάφους από ένα ελικόπτερο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων σε κεντρική περιφέρεια της χώρας. Παράλληλα, επίδειξε την δυνατότητα να ρίχνει βόμβες από τακτικά μη επανδρομένα αεροχήματα μάχης, προσθέτοντας περισσότερες απειλές στις δυνάμεις επίγειου πολέμου του. Οι τεράστιες αυτές ασκήσεις του Ιρανικού στρατού λαμβάνουν χώρα μια περίοδο που οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή είναι πιο ανησυχητικές από ποτέ, μιας και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο σύραξης μεταξύ Ιερουσαλήμ και Τεχεράνης. Η συχνότητα και έκταση των ασκήσεων του Ιράν καταδεικνύουν πως ο στρατός της χώρας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα ισχύει και για την αμυντική βιομηχανία του κράτους. Σύμφωνα με επίσημες ιρανικές αναφορές, οι ασκήσεις ενέπλεξαν διάφορες μονάδες του στρατού συμπεριλαμβανομένου πεζικού, τεθωρακισμένων, πυράβλων, πυροβολικού, αεροπορίας, drones, όπως και μονάδες ηλεκτρονικού και ψηφιακού πολέμου. Μία από τις πτυχές των ιρανικών ασκήσεων που κέντρισε το ενδιαφέρον στρατιωτικών αναλυτών από όλο τον κόσμο είναι ο πύραυλος Χάιντερ, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ένα ελικόπτερο τύπου Bell 214. Ο πύραυλος έπληξε με επιτυχία τον επιθυμητό στόχο από απόσταση 30 χιλιόμετρων, δηλαδή σχεδόν 19 μιλίων, και τον κατέστρεψε. Ο Χάιντερ λέγεται πως είναι εξοπλισμένος με σύστημα GPS, επιτρέποντας τον πιλότο να έχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του βλήματος και να τον πλοηγεί προς τον επιθυμητό στόχο. Το εν λόγω όπλο φαίνεται πως έχει μήκος 3,83 μέτρων και βάρος σχεδόν 40 κιλών. Είναι πύραυλος αέρος εδάφους, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει εκρητική κεφαλή 20 κιλών και να καταστρέψει σταθερούς και κινητούς στόχους σε εμβέλεια δεκάδων χιλιόμετρων. Η σημαντική καταστροφική ισχύ του πυράβλου θα χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή τεθωρακισμένων μονάδων και τσιμεντένιων καταφυγίων του εχθρού. Ο πύραυλος είναι ένα stand-off όπλο, το οποίο σχεδιάστηκε κυρίως για επιθέσεις έναντι αρμάτων μάχης και μεγάλων επίγειων σχηματισμών, ειδικά όταν αυτοί οι σχηματισμοί αποτελούν μέρος αμφίβιων αποβάσεων σε ιρανικές ακτές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.